Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους Ουκρανούς μέχρι τις 24 Αυγούστου, τονίζει ο στρατιωτικός ειδικός Ολέι Στάνοφ. Στις 24 Αυγούστου εορτάζεται η Εθνική ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ουκρανών. Οι Ρώσοι νομίζω πως θα προσπαθήσουν να φτάσουν στα σύνορα της περιοχής του Ντονέτσκ προκειμένου να εκπληρώσουν κατά κάποιο τρόπο το πρώτο πολιτικό καθήκον που έθεσε ο Πούτιν. Αυτές είναι οι περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουκάνσκ. Για εμάς είναι σημαντικό να μην δεσμευόμαστε με ημερομηνίες. Είναι λάθος πολιτική και στρατιωτική του πολέμου. Όμως ο Πούτιν, όπως πάντα άλλωστε, μας ετοιμάζει μια έκπληξη. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το πώς θα καταλήξει, αναφέρει ο στρατιωτικός ειδικός σε συνέντευξή του στο TSN UA. Ο Σδάνοφ εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι τον Ιούλιο ο πόλεμος θέσεων θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο θα ξεκινήσει κίνηση στα μέτωπα είτε από την Ουκρανική είτε από τη Ρωσική πλευρά. Επίσης, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, η ρωσική διοίκηση θα προσθέσει στις μάχες τα παλιά σοβιετικά όπλα και θα συνεχίσει σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού του Κρεμλίνου. Μεταξύ των 140 εκατομμυρίων ανθρώπων θα υπάρχουν πάντα 100.000 άνθρωποι, δηλαδή λιγότερο από το 1%, έτοιμοι να λάβουν μέρος στον πόλεμο, είπε ο ειδικός. Όσον αφορά την ετοιμότητα της Ουκρανίας να πολεμήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Σδάνοφ, όλα εδώ δεν εξαρτώνται από την Ουκρανική πλευρά. Τα δικά μας αποθέματα έχουν ήδη εξαντληθεί. Σήμερα παλεύουμε για τα αποθέματα της Δύσης, εκείνων των χωρών που μας υποστηρίζουν, εξήγησε. Σημείωσε ότι αν η Δύση δεν θέλει να χάσει αυτόν τον πόλεμο και δεν θέλει να αποκτήσει ένα νέο Χίτλερ με την εικόνα του Πούτιν, τότε θα βοηθήσει την Ουκρανία όσο χρειάζεται, ώστε να επιβιώσουμε και να νικήσουμε. Πόνταραν σε εμάς, σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι ήδη αδύνατο να αλλάξουμε το διακύβευμα χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας, εξήγησε ο ειδικός. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.